Ελπίδα, αδερφοί. Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1068, από το κεφάλαιο 11, είναι Εβραίος, προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, Ι.Α. και εδάφιο 39. Σελίδα 1068, επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Ι.Α. 11 και εδάφιον 39. Και ούτι πάντες, αν και έλαβον καλήν μαρτυρίαν δια της πίστεως, δεν απείλαυσαν όμως την επαγγελίαν, διότι ο Θεός προέβλεψεν καλύτερον τι περί ημών, δια να μη λάβωσι την τελειότητα χωρίς ημών. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παύ βάρος και την ουκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτίαν και αστρέχομεν με θυπομονής τον προκείμενο εις εμάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ως της αντί της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών καταφρονήσα στην εσκήνην και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τη αυτήν αντιλογίαν εις εαυτόν, δια να μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντιστάθητε έτη μέχρις αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας, και ελισμονήσατε την ουθεσίαν ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς λέγουσα, Υιέ μου, μην καταφρονείς την παιδείαν του Κυρίου μηδέα θυμής ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι όντινα αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Εάν λοιπόν υπομένετε την παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς, διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ. Εάν όμως είστε χωρίς παιδείαν, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί ιοί. Έπειτα τους μεν κατά σάρκας πατέρας, ήχομεν πεπαιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς. Δε θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον Πατέρα των Πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνοι μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσκειαν αυτών. Ο δε προς τον συμφέρον ημών, δια να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα δε παιδεία, προς μεν το παρόν δε φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεφαυνωμένα σχήρας και τα παραλληλημένα γόνατα και κάμετε εις τα σπόδα σας ευθείας οδούς, δια να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θαρρυπευθεί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς το οποίο ουδείστε λιδί των Κύριων. Παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφιούς αφέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Μήπως είναι της πόρνος η Βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ως της διαμίαν βρόσιν επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία να παιδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησεν αυτήν με τα δακρύων. Διότι δεν προσήλθεται εις όρος ψηλαφόμενων και εκιόμενων με πυρ, και εις ζώφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων, και εις άλπικος ήχων και φωνήν λόγων, την οποίαν ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαληθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφεραν το προστατόμενον και ζώων, εάν εγγύσει το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί. Και τόσον φοβερόν είδω το φαινόμενον, ώστε ο Μωυσής είπε κατάφοβος είμαι και έντρομος, αλλά εσείς προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων και εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ή την εσέλαβον τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσή την Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίον λαλεί καλύτερον παρά του Άβελ. Προσέχετε λοιπόν μην καταφρονήσετε το λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσατε στο λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς, εάν αποστραφόμεν το λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνή την γην εσάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ εγώ σίω, ουχή μόνο την γην αλλά και τον ουρανόν. Το δε έτι άπαξ δειλή,
των σαλευωμένων τη μετάθεση ως χειροποιήτων δια να μείνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν δια της οποίας λατρεύομεν ευαρέστος τον Θεόν με σέβας και ευλάβεια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Αμήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όταν εμείς είμεθα τετελειωμένοι εν τη αγάπη του Θεού, η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Αλλά ο Θεός θέλει να ζούμε μέσα στο φόβο του Θεού. Με επίγνωση. Σε ένα φόβο που δεν είναι κόλαση, γιατί ο Θεός δεν ρίχνει κεραυνούς για να μας σκοτώσει, αλλά σε ένα φόβο που είναι αγάπη. Φόβος αγάπης, φόβος σεβασμού, φόβος αφιέρωσης, φόβος αιώνιας ζωής. Και αυτό το φόβο δεν μπορούσα να τον καταλάβω όταν το πρωτοδιάβασα και προσευχόμουν, αλλά δεν έπαιρνα απάντηση. Ένα μεσημέρι αργά γύρισα από τη δουλειά πολύ κουρασμένος και λέω της Άννας, έχω της γυναίκας μου 10 λεπτά να κοιμηθώ, σε παρακαλώ κάντε ησυχία λίγο, 10 λεπτά να ξεκουραστώ για να πάμε εκκλησία. Και πράγματι μπήκα, όμως τα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν και η Άννα τους έλεγε σοπάστε, σοπάστε, αυτά δεν σοπαίνανε. Και τότε τους είπε κάτι που τ' άκουσα και συγκλονίστηκε η ψυχή μου. Δεν φοβάστε μήπως ξυπνήσετε τον πατέρα σας? Και αυτός ο φόβος δεν ήταν γιατί έδερνα τα παιδιά μου, αλλά αυτός ο φόβος ήταν αγάπης. Δεν λυπάστε τον πατέρα σας, ανάλεγε. Δεν φοβάστε. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, με το οποίο εσφραγίστητε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Αυτό το φόβο θέλει να μας διδάξει ο Θεός. Αυτό το φόβο μέσα στη ζωή και στην πορεία και στην αλήθεια στην οποία μας κάλεσε. Μη φοβάστε τους ανθρώπους. Εάν ο Θεός είναι μαζί σας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σας? Αλλά φοβήθητε τον Θεό, ώστε να πράτετε πάσα στα σεντολάς αυτού. Φοβήθητε τον Θεό, να φοβάστε τον Θεό, για να ζείτε μέσα στο θέλημα αυτού. Γιατί ο Θεός, αυτό το οποίο προτίθεται να κάνει εν τέλει, είναι να σύσει μια φορά ακόμη όχι μόνο τη γη, όπως τότε στο Μωυσή που έγιναν όλοι κατάφοβοι και έντρομοι και έλεγαν δεν θέλουμε να ακούσουμε άλλο το λόγο του Θεού, αλλά τώρα θα σύσει και τη γη και τον ουρανό. Αλλά θα τη σύσει όχι για να φοβήσει τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός δεν κάνει πράγματα προς εκφοβισμό, αλλά κάνει πράγματα προς ευλογία, γιατί προσδιορίσε όλους εμάς εις απόλαυσιν ευλογίας. Θα σύσει λοιπόν τον ουρανό και τη γη μια φορά ακόμη στην προσωπική σου ζωή, στην οικογενειακή σου ζωή, στην εκκλησιαστική σου ζωή, στην εθνική σου ζωή, παγκόσμια, γιατί θέλει να γκρεμιστούν τα σαλευόμενα. Γιατί ο σεισμός που θα κάνει ο Θεός έχει στόχο να γκρεμιστούν τα σαλευόμενα για να αποκαλυφθούν τα ασάλευτα. Γιατί είναι γεγραμμένο, εν τες εσχάτες ημέρες του όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί περάνω πάντων των βουνών. Και αυτή η ύψωση θα γίνει όταν θα γίνει ο σεισμός και θα γκρεμιστούν τα σαλευόμενα. Και σεισμούς πολλούς κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Με κάποιο σεισμό βρέθηκε ο δεσμοφύλακας στους Φιλίππους μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και με κάποιο σεισμό πνευματικό βρέθηκες και εσύ μέσα στην Εκκλησία. Χωρίς σεισμό που να γκρεμίζει τα σαλευόμενα για να αποκαλύπτονται τα ασάλευτα, δεν μπορεί κανένας άνθρωπος σαρκικός, φυσικός να δει τα ασάλευτα, τα αιώνια, τα ουράνια.
Δεν γνωρίζει τα του Πνεύματος του Αγίου ο φυσικός άνθρωπος, ούτε μπορεί να τα γνωρίσει. Άρα λοιπόν ο Θεός πρόκειται πολλές φορές να κάνει στη ζωή μας, και άλλες φορές να κάνει στη ζωή μας πνευματικούς σεισμούς, για να γκρεμίζει τα του φυσικού ανθρώπου και να εμφανίζει τα του Πνεύματος του Αγίου. Προετοιμάζει την Εκκλησία του για το μεγάλο εκείνο σεισμό, όπου, όπως λέει η Γραφή, οι λαοί και τα έθνη θα σειραίουνε για να ακούν το Λόγο του Θεού. Αδελφοί αγαπητοί, όλα τα σημεία πια έχουν εφανερωθεί. Ζούμε σε μια περίοδο όπως του Ιερεμία. Οι άρχοντες, οι κυβερνήτες, ανέντιμες πολιτικές δυστυχώς. Οι εκκλησίες, όλες οι εκκλησίες. Λέω πρώτα για τις τυπικές, ορθόδοξοι, καθολικοί, μέσα στην αμαρτία, στη φιλαργυρία, αλλά και οι άλλες εκκλησίες, όλες μας. Ζούμε μέσα στις μέρημνες και ο Θεός το βλέπει και θα τα αλλάξει. Θα σ' αλλάξει και θα μ' αλλάξει. Και θέλουμε να μας αλλάξει ο Θεός. Θέλουμε! Γιατί αν δεν δημιουργηθεί μια εκκλησία αγία, τέλεια, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων, μια εκκλησία ένδοξη. Γιατί μέσα σε όλο τον κόσμο μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Εξήκοντα είναι οι βασίλισσες, ογδοήκοντα οι παλακές, αναρρύθμιτοι είναι άνιδες. Αλλά όμως μία είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου, η Αγία. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαστε εμείς, αλλά ισχυρίζομαι ότι θέλω να μπω μέσα σε αυτή την εκκλησία που δεν μπορεί να τη φτιάξει άνθρωπος, αλλά ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου θα τη δημιουργήσει. Μια εκκλησία που θα μοιάζει, γιατί θα έχει γεννηθεί από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και μια εκκλησία που θα εργάζεται όπως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία των Γραφών. Εμείς λοιπόν ένα πράγμα έχουμε βάλει στην καρδιά μας και σε αυτό θα μένουμε. Ό,τι λέει στο Λόγο του Θεού, αυτά θα λέμε. Ό,τι μας λέει ο Θεός, αυτά θα πράττουμε. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε πολλά και δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε σοφοί, ώστε είμαστε διδάσκαλοι, μη γέννητο, γιατί σε μεγάλη κατάκριση θα βρεθούμε. Αλλά όμως ισχυριζόμαστε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ότι είμαστε μαθητές και δάσκαλός μας είναι ο Χριστός. Ότι καθηγητής μας είναι ο Χριστός και θέλουμε να πλησιάζουμε σε Αυτόν και θέλουμε να πλησιάζει αυτό σε εμάς. Και πώς θα πλησιάσουμε τον Χριστό? Μέσα από το Λόγο Του, και μέσα από το Λόγο που Του βλέπουμε ότι η ζωή που μας κάλεσε ο Θεός δεν είναι ανθόσπαρτη, αλλά είναι να εισέλθουμε από τη στενή πύλη και να περπατήσουμε την τεθλιμμένη οδό, γιατί αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών και το θέλουμε. Δεν αρνούμεθα. Δεν λέμε δεν θέλουμε, Κύριε. Ούτε κάνουμε και τα παλικάρια και λέμε Κύριε θα πάρω το σταυρό μου και θα τρέχω. Αλλά λέμε Κύριε κάνε χάρη στη ζωή μας. Βοήθησέ μας. Ασήμαντοι, μικροί, αδύναμοι είμαστε. Αλλά χαιρόμαστε γιατί μας λες ότι όταν η αδυναμία μας είναι τελεία, τότε η δύναμη του Θεού είναι πλήρη στη ζωή μας. Γι' αυτό καυχόμεθα στις αδυναμίες μας, στα λάθη μας και στις αμαρτίες μας ακόμη και στους διωγμούς και στις θλίψεις. Γιατί όταν είμαστε αδύνατοι, τότε είναι δυνατός ο Θεός στη ζωή μας. Και είμαστε αδύνατοι. Αλλά όμως θέλουμε να αγωνιστούμε τον αγώνα τον καλό. Θέλουμε να περπατήσουμε το δρόμο που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας, για τον κάθε έναν από μας. Και θέλουμε να διατηρηθεί η πίστη μας μέχρι το τέλος. Και ιδιαίτερως σήμερα θέλουμε αυτό το σεισμό που θα σύσει τον ουρανό και τη γη. Θέλουμε να προηγηθεί αυτό, να προηγείται ο σεισμός αυτός, οι σεισμοί αυτοί στη ζωή μας, για να γκρεμίζονται όλα τα σαρκικά και τα φυσικά στη ζωή μας, στην οικογένειά μας και στην εκκλησία μας, και να αποκαλύπτονται τα ασάλευτα, τα αιώνια και τα ένδοξα του Θεού. Αμήν αδερφοί, αυτό θέλουμε.
Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Τι να θέλουμε, αδερφοί? Να γίνουμε μεγάλοι σε αυτόν τον κόσμο? Τι θα κερδίσουμε? Και αν τον κόσμο όλο κερδίσουμε αλλά χάσουμε την ψυχή μας, ποιο το όφελος? Εμείς θέλουμε όχι μόνο να κερδίσουμε με τον Χριστό την ψυχή μας, αλλά να εισέλθουμε και πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Και θέλουμε, το θέλω, το ξέρω ότι το θέλετε, μέσα από την ψυχή μου να δω τη δόξα του Χριστού στην οικουμένη όλη. Να δούμε το Κύριο ένδοξο, αδερφοί. Να δούμε τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Να δούμε τις διανομές του Πνεύματος του Αγίου. Να βλέπουμε την ετοιμασία που θα κάνει ο Χριστός για να ετοιμάσει εις αυτόν νύμφην Αγία αμόμητο ένδοξο, την οποία θα παραστήσει ενώπιον του Πατρός του στους γάμους του Χριστού και της Εκκλησίας. Και θέλω να είμαι εκεί μέσα. Αμήν, αδερφοί. Όπως θέλω να έρχομαι στην Εκκλησία τώρα. Δεν θέλω να λείπω. Δεν μπορώ να λείπω. Έτσι θέλω να είμαι και εκείνη την ημέρα εκεί. Μαζί με όλους εσάς. Μαζί με όλους τους αδελφούς. Μαζί με πλήθος, με νέφος μαρτύρων της Γραφής. Γιατί ο Θεός δημιούργησε, εργάστηκε και συνεργάστηκε με ήρωες της πίστεως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά όμως λέει ότι προέβλεψε κάτι καλύτερο δι' εμάς. Υπάρχει νύμφη, αλλά υπάρχουν και οι φίλοι του νυμφίου, και είμαστε σε αυτή την εκλεκτή, αδερφοί αγαπητοί, περίοδο, στιγμή, να είμαστε νύμφοι του Χριστού. Ποιος εσύ και εγώ? Ποιος? Που ξέρεις ποιος είσαι και ξέρω ποιος είμαι. Και όμως όλος ο ουρανός μας γνωρίζει με το όνομά μας, γιατί ο Θεός μας κάλεσε με το όνομά μας. Και όχι μόνο μας γνωρίζει με το όνομά μας γιατί ο Θεός μας κάλεσε, αλλά και το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Αλληλούια. Οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, χαρά, δοξολογία γίνεται για έναν, για μένα, όταν αμαρτωλός επέστρεψα. Και όταν το χέρι του Θεού έγραψε στο βιβλίο της ζωής Γιώργος Κοροβέσης. Αλληλούια. Απίστευτο. Έγραψε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, αδερφέ. Είσαι ουρανοπολίτης. Το πολίτευμά σου δεν είναι επί της γης, είναι επί των ουρανών. Η βασιλεία η αιώνια είναι μέσα σου και εσύ είσαι μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Πατέρας, το πλήρωμα της θεότητος κατοικεί μέσα σου. Όμως μέχρι τότε ο Λόγος του Θεού λέει αστρέχομεν, αφού πρώτα απορρίψομεν παν βάρος και της ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Μην κρατάς βάρη στην πλάτη σου. Θα έρχονται βάρη. Αν τα αφήσεις θα προστίθεται, θα αποκάμεις. Τι λέει ο Χριστός? Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πάντα τα ζητήματά σου ας τα γνωρίζεις προς τον Θεό. Μετευχαριστίας, γιατί περιμένει να σε ακούσει. Δια της δεήσεως και της προσευχής. Άστο το βάρος σου εκεί. Και τότε η ειρήνη του Θεού δια του Ιησού Χριστού θα σε ελευθερώσει και από τους διαλογισμούς σου που δεν σε αφήνουν να ησυχάσεις και να κοιμηθείς, και από τις αγωνίες σου και τις φοβίες σου που δεν σε αφήνουν να ησυχάσεις, και θα βρεθείς δια του Ιησού Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν δικαιολογείται χριστιανός, παιδί του Θεού, να κρατάει στην πλάτη του τα βάρη που του φαρτώνει ο διάβολος, ο κόσμος και η ζωή αυτή, αφού έχουμε το ταμείο μας να πάμε να τα αφήσουμε. Αλλά και ας απορρίψουμε και αυτή την κίνη, την αμαρτία την ιδιαίτερη που μας μπλέκει. Μία είναι ή περισσότερες, αλλά όχι όλες σε κάθε έναν. Κάθε ένας από εμάς έχει την αδυναμία του, για την οποία ο Παύλος λέει καφιέμαι, άλλος πίνει, και είναι αδυναμία, αγωνίζεται, ο Θεός τον ελευθερώνει. Άλλος παίζει χαρτιά, ο Θεός τον ελευθερώνει. Άλλος ήταν στα ναρκωτικά, ο Θεός τον ελευθερώνει. Άλλος ήταν φιλόδοξος, ο Θεός τον ελευθερώνει.
Πλάργυρος, ο Θεός τον ελευθερώνει. Φοβισμένος, ο Θεός τον ελευθερώνει. Υπερήφανος, ο Θεός τον ελευθερώνει. Από όλα μας ελευθερώνει ο Θεός. Αρκεί να τα πετάξουμε στο Χριστό και να πούμε, Κύριε, φοβάμαι, πάρτωση. Κύριε, θέλω να πιω, πάρτωση. Θέλω να καπνίσω, πάρτωση. Δεν μ' αρέσει ο κόσμος, πάρτωση. Και έτσι ελεύθεροι, αδελφοί. Γιατί μόνο όποιον ο Υιός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Έτσι ελεύθεροι. Ας τρέχομεν, αλλά με υπομονή σε αυτό τον αγώνα που ο Χριστός έχει μπροστά μας. Τον προκείμενον εις ημάς αγώνα. Τώρα να τρέχουμε με υπομονή το δρόμο που ο Κύριος μας έχει ανοίξει μπροστά. Και ποιος είναι ο δρόμος μας? Αυτό που ζούμε στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στη γειτονιά μας, όπου και αν βρεθούμε, όπου και να μας στείλει, γιατί όπου μας στέλνουν, δεν μας στέλνουν άνθρωποι, ο Θεός μας στέλνει. Αρκεί να προσευχόμαστε και να ζητάμε χάρη από το Θεό και να μην διεκδικούμε. Γιατί αν διεκδικείς θα κερδίσεις αυτό που θες, αλλά αυτό που θες δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός, γιατί είναι γραμμένο. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και η οδή μου δεν είναι οδή σας. Με υπομονή λοιπόν να τρέχουμε, αλλά το σημαντικότερο από όλα, κοιτάζοντας, αποβλέποντας στον Ιησούν που είναι αυτός που δημιούργησε την πίστη μέσα μας και την τελειοποιεί. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, περπατούμε από πίστη εις πίστη. Γιατί την πίστη που έβαλε ο Θεός μέσα μας και δια της πίστης σωθήκαμε, αυτή την πίστη ο Θεός την αυξάνει, την οικοδομεί με το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο. Και περπατάμε από πίστη σε πίστη, αλλά και από δόξα σε δόξα. Γι' αυτό θα κοιτάμε πάντοτε το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί? Γιατί αυτός, αντί της χαράς που θα μπορούσε να έχει, εξέλεξε να υποφέρει σταυρόν, αφού προηγούμενα περιφρόνησε την ταπείνωση και την εσχήνη. Και γι' αυτό ο Θεός τον εκάθισε στα δεξιά του. Το επαναλαμβάνω. Να βλέπουμε και να παίρνουμε παράδειγμα, να διδασκόμεθα από τη ζωή του Χριστού, ο οποίος αν και μπορούσε να ζει στην απόλυτη χαρά στον ουρανό, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του λαβονδούλου μορφή. Έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Έγινε άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός του έδωσε το υπερπανόνομα. Αυτό το φρόνημα να έχετε, γιατί όσοι είναι του Χριστού έχουν το Πνεύμα του Χριστού, και όσοι δεν έχουν το Πνεύμα του Χριστού δεν είναι του Χριστού. Αποβλέποντες λοιπόν σε αυτόν που θα μπορούσε να ζει αιωνίως χαρά στον ουρανό, αυτός αντιθέτως υπέφερε σταυρό, αφού περιφρόνησε την εσχήνη. Γιατί? Γιατί όσοι θέλουν να ζούνε ευσεβώς θα διωχθούνε. Γιατί ο διάβολος έχει όπλα. Έχει το όπλο και το κράτος του φόβου του θανάτου, το οποίο όμως όταν έρθει ο Χριστός στη ζωή μας και μας αναγεννήσει, το αφαιρεί. Το αφαιρεί τα όπλα του. Καταστρέφει τα έργα του. Έχει το δελεασμό. Έχει την απειλή. Έχει την πονηριά. Και έχει πολλά όπλα. Αλλά αν αποβλέπουμε όμως στον λυτρωτή μας, στον αρχηγό και τελειωτή μας της πίστεως, δεν έχει κανένα όπλο που να ισχύει σε μας. Είμαστε νικητές. Συλλογιστείτε λοιπόν τον υπομένοντα από τους αμαρτωλούς τέτοια εχθρότητα, για να μην αποκάμετε, χάσετε το θάρρος σας μέσα στην ψυχή σας. Μη φοβηθείτε, γιατί ο φόβος, είπαμε, έχει κόλαση. Άλλωστε μέχρι τώρα, έλεγε τότε ο Παύλος που έγινε αργότερα, δεν αντισταθήκατε αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας και μέχρι θανάτου.
Και μη λησμονείτε την ουθεσία η οποία λέγει προς σας, «Ιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού». Και εδώ ασταθούμε. Μην περιφρονείς όταν ο Θεός μπαίνει στη ζωή σου να σε εκπαιδεύσει, να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε τελειοποιήσει και να σε ελέγχει. Και πώς μας ελέγχει ο Θεός? Γιατί πρέπει να χαιρόμαστε στους ελέγχους του Κυρίου. Αν δεν χαιρόμαστε, λέει, το βρήκα και χάρηκα, ένα εδάφιο είναι στις Παροιμίες, αν το βρω και τώρα, στους Ψαλμούς. Ας με χτυπά ο δίκαιος, τούτο θέλει είστε έλεος, και ας με ελέγχει, γιατί δεν θα βλάψει την κεφαλή μου. Και ένα άλλο εδάφιο, ο φυλάτων έλεγχων θέλει τιμηθεί υπό του Θεού. Άρα, αδελφοί αγαπητοί, μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και δεν περιμένουμε να ακούσουμε «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Περιμένουμε να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ» εκεί πάνω τότε. Τώρα περιμένουμε ο Θεός να μας ελέγξει, πρώτον με το Λόγο Του, δεύτερον με το Πνεύμα Του το Άγιο, τρίτον στην κοινωνία μεταλλήλων. Όταν κάποιος σε ελέγχει, τέντωσε τα αυτιά σου να ακούσεις. Όταν κάποιος σε μαλώνει, τέντωσε ακόμη πιο πολύ τα αυτιά σου να ακούσεις. Θυμάμαι μια φορά, την πρώτη φορά, ήρθε κάποιος και με μάλωσε, αδερφός καλός. Εγώ θεώρησα ότι έχω δίκιο και πήγα να αντισταθώ. Και έρχεται ο Κύριος ταυτί μου και μου λέει «Εγώ είμαι». Και φοβήθηκα. Σταμάτησα και έδωσα προσοχή μεγάλη. Από τότε αυτός ο φόβος έχει κυριαρχήσει στη ζωή μου. Όταν κάποιος με ελέγχει, είτε με αγάπη, επιδέξια, είτε με αυστηρότητα, αδέξια, γιατί είμαστε άνθρωποι, ακούω με μεγάλη προσοχή και ψάχνω να βρω πού μου μιλάει ο Θεός. Γιατί αν ο Θεός είναι τόσο καλός και χρησιμοποιεί τον αδερφό μου που με αγαπάει να με ελέγξει, εγώ θα του περιφρονήσω τον έλεγχο αυτό για να αναγκάσω τον Θεό να με ελέγξει με αυτόν που δεν με αγαπάει? Δεν είναι πολύ καλύτερο, αδερφοί, να δεχόμαστε άμεσα τον έλεγχο του Κυρίου? Μέσα από το Λόγο του Θεού, ναι. Μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, βεβαίως. Αλλά και μέσα από την κοινωνία μεταλλήλων με τα αδέλφια μας. Τι ωραία λοιπόν μας βεβαιώνει ο Θεός. Ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενης αλλήλους. Τους πιο ωραίους ελέγχους, αλήθεια σας το λέω, τους έχω απολαύσει μέσα από τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Τα χρησιμοποιούσε ο Θεός. Αλλά ακόμη, τα παιδιά μου αγαπάνε, γιατί και εγώ τα αγαπάω και παίζω μαζί τους. Ξέρετε όμως γιατί? Γιατί περιμένω να μου μιλήσει ο Θεός μέσα από αυτά. Θυμάμαι μια φορά, ο Σωτηράκης του Γιώργου του Δούκα ήταν 5 χρονών περίπου. Τον πλησιάζω, τον παίρνω στην αγκαλιά μου και του λέω «Σ' αγαπάω». Και γυρίζει και μου λέει «Προσεύχεσαι για μένα?» Κόκαλο εγώ. Πού τι λες αγαπάω αφού δεν προσεύχεσαι για μένα? Λόγια είναι αυτά. Και δεν το ξανάπα. Τώρα θα το πω μόνο όταν έχω προσευχηθεί προηγούμενα σε κάποιο παιδάκι. Αδελφοί αγαπητοί, μακάριος αυτός που βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του Θεού, λέει η Γραφή. Και εμείς θέλουμε να μας ελέγχει ο Θεός. Και όχι μόνο θέλουμε, εκζητούμε. Ερχόμαστε στην εκκλησία όχι για να μας πει μπράβο ο Θεός. Τότε ήρθαμε στην εκκλησία είναι το μεγάλο μπράβο. Αλλά ερχόμαστε να μας διορθώσει με τους ελέγχους του. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, μην περιφρονείς την παιδεία του Κυρίου. Ούτε όταν σε ελέγχει ο Θεός να στενοχωριέσαι. Αντιθέτως, γνώρισε ότι μόνο όποιον αγαπάει ο Θεός παιδεύει, διαπαιδαγωγεί, ελέγχει.
Το ότι σε παιδεύει, σε διαπαιδαγωγεί και σε ελέγχει είναι απόδειξη ότι σε αγαπάει ο πατέρας σου πρώτον, και δεύτερον είναι απόδειξη ότι σε παραδέχεται για γιο του. Και αν μάλιστα σε παραδέχεται για γιο του, τότε έχει την εξουσία, του δίνεις την εξουσία, του επιτρέπεις και να σε μαστιγώσει για τη δόξα του. Αποβλέποντες εις τον αρχηγό και τελειωτή της πιστεώς μας, ο οποίος μαστιγώθηκε. Ποιος τον μαστίγωσε? Ο Θεός. Γιατί? Γιατί τον παραδέχτηκε. Γιατί υπήρξε τέλειος. Και τέλειος έγινε γιατί δεν ήταν κουφός ούτε τυφλός, αλλά ήταν δούλος, μηνυτής, τέλειος και πλήρης με την αγάπη του, από την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού κατοικούσε μέσα του, γιατί αυτός ζούσε, έμενε στην αγάπη του Θεού και η αγάπη του Θεού έμενε μέσα του. Δεν φοβήθηκε ποτέ, ποτέ. Μα ήταν άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος είπε, Πάτερ, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει το ποτήριον τούτο απ' εμού. Και ο Κύριος του είπε, τίποτα. Δεν του απάντησε. Αλλά κατάλαβε αυτός. Τι ωραία που είναι ο λόγος του Θεού. Κατάλαβε. Και λέει, καλά έχεις δίκιο, Πατέρα. Ας γίνει το θέλημά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα, αδελφοί, τελειώνοντας να πούμε, γεννηθείτε το θέλημά σου στη ζωή μου. Αμήν. Αμήν. Με όλη μας την καρδιά. Ας γίνει το θέλημά σου, Κύριε. Ας γίνει το θέλημά σου, Κύριε. Θέλουμε να είμαστε παιδιά σου. Θέλουμε να είμαστε παιδιά σου που μας παραδέχεσαι. Θέλουμε να δούμε τη δόξα σου. Και θέλουμε να σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Αμήν. Γεννηθείτο το θέλημά σου. Ας σηκωθούμε, αδερφοί, να φέρουμε μια προσευχή στον Κύριο και να πούμε